22.000 περίπου παραγωγοί ενεργοποίησαν τα δικαιώματά του μέσα από τα κέντρα εξυπηρέτηση τη Ένωση Μεσηνεία. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ πλέον όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εκπρόθεσμα δηλώσει για το ΩΣΔΕ θα επιβαρύνονται με ποινή. Και εδώ στο κέντρο υποδοχή δηλώσεων τη Αγροτική Ένωση έχοντα ήδη εξυπηρετήσει 22.000 παραγωγού, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι και από την προσέλευση και από τη συμμετοχή. Υπήρξε ένα προβληματισμό στι τελευταίε μέρε, μια και παρατηρήθηκε κάποιο ποσοστό, το οποίο βέβαια τα τελευταία 2-3 χρόνια η ΕΝΕ παρατηρείται να μην επιθυμεί να προσέλθει, να υποβάλει την αίτησή του περισσότερο για λόγου φορολογικού, το οποίο πλέον κλείνει σε ένα ποσοστό τη τάξη του 4-5%. 10 εκτιμούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τελικά κάπου εκεί θα κλείσει. σε κάθε περίπτωση όμω είμαστε αρκετά ικανοποιημένη με την έννοια ότι το έργο κύλησε πολύ ομαλά παρότι ξεκίνησε πολύ αργά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες δύο χρονιές ε, παρουσιάστηκε μια αυξημένη συμμετοχή Κατά περιπτώσει και ένα συνοστισμό, θα έλεγα, κάποιε μέρε λόγω και των προθεσμιών που ήταν ασφεκτικές. Ωστόσο, εκτιμώ ότι κύλησε ομαλά και πλέον οι επόμενε ημέρε που κυλούν, μέχρι και τι 15 Ιουλίου, το σύστημα θα δέχεται εκπρόθεσμε αιτήσει, οι οποίε θα υποβάλλονται με ποινή 1% για κάθε μέρα που περνά επί τη βασική ενίσχυση και 3% για όσου κάνουν αίτηση για, χρήματα από το εθνικό, για επιδότηση από το εθνικό απόθεμα.